Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, την ευκαιρία που δίνεται να συζητήσω ορισμένες σκέψεις και ορισμένα συμπεράσματα της δουλειάς που κάνουμε στο ΓΙΝΕ μαζί σας. Από τη στιγμή μάλιστα που είναι μια δουλειά που βρίσκεται, η οποία βρίσκεται στην ίδια προβληματική. Εγώ αυτό που θα ήθελα να αναπτύξω εδώ και να συμφωνώντας σε πολλά με τους προηγούμενους εισηγητές είναι οπωσδήποτε ότι πρέπει να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζουμε τα πράγματα, αλλά πρέπει να αλλάξει με έναν τόσο ριζικό τρόπο που από την μεριά τη δικιά μας, εννοώ όλων εμάς, από τη μεριά της κοινωνίας, όχι μόνο της ελληνικής, αλλά πολύ ευρύτερα, οι προσπάθειες που πρέπει να γίνουν είναι τόσο μεγάλες, τόσο ανατρεπτικές, που πρέπει πραγματικά, χωρίς υπερβολή, να περάσουμε σε μία τελείως διαφορετική κοινωνία, σε έναν τελείως διαφορετικό τρόπο σκέψης και ρύθμισης των οικονομικών και κοινωνικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων. Αυτό που θέλησα να πω με αυτόν τον τίτλο «Προτεραιότητα στο περιβάλλον και στην κοινωνία» είναι ότι και εκεί βρίσκεται και το ζήτημα της αποανάπτυξης στην πραγματικότητα, ότι ενώ ως τώρα είχαμε, είτε με τα διάφορα μοντέλα ανάπτυξης, ας μην μπούμε σε αυτή την συζήτηση, είχαμε την αρχή, αν θέλετε, την συμφωνία μεταξύ όλων μας, ότι η οικονομία αναπτύσσεται και μπορεί όταν αναπτύσσεται να λύνει κοινωνικά προβλήματα, να μειώνει την ανεργία, να αυξάνει κοινωνικές δαπάνες κλπ. Αλλά κατά κάποια εκδοχή και κατά κάποια εκδοχή του εντός του πράσινου κινήματος, θα μπορούσα να πω, ότι μπορεί να λύνει και περιβαλλοντικά προβλήματα, ότι είναι δηλαδή ένα αναπτυξιακό, ας πούμε, αποτέλεσμα. Αυτή τη στιγμή πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η κατάσταση, η προσέγγιση αυτή πρέπει να ανατραπεί πλήρως. Αυτή τη στιγμή αυτό που συζητείτε μεταξύ των οικονομολόγων, των οικονομολόγων που προσπαθούν να βρουν στρατηγικές λύσεις στο πώς θα εξελιχθεί η οικονομία, είναι ότι αυτό το παλαιό σχήμα πρέπει να έρθει ανάποδα. Να έχουμε δηλαδή πριν απ' όλα τον καθορισμό και τη συμφωνία στην κοινωνία και παγκοσμίως για το ποιες είναι οι αντοχές του περιβάλλοντος, ποιες είναι οι ανάγκες για αποκατάσταση του περιβάλλοντος ή διαφόρων ζητημάτων ειδικών στην μία ή την άλλη περιοχή του πλανήτη, και με βάση αυτές τις επιλογές πια να σχεδιάζουν οι κοινωνίες το μέλλον τους, να αντιμετωπίζουν τις παραγωγικές τους δυνατότητες, να λύνουν τα κοινωνικά τους προβλήματα. Πρόκειται για μία ανατροπή, η οποία δεν είναι προφανώς εύκολη. Δηλαδή, εγώ να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω πότε θα μπορέσουμε να φτάσουμε ως κοινωνίες σε μία δυνατότητα να πραγματοποιήσουμε, να σκεφτούμε και να σχεδιάσουμε μία τέτοια ανατροπή. Γιατί δεν υπάρχουν σήμερα τα εργαλεία, δεν υπάρχουν οι θεσμοί, δεν υπάρχουν οι κοινωνικές συμπεριφορές μέσα όχι μόνο στην ελληνική κοινωνία, οι οποίες θα επιτρέψουν να κάνουμε μια τέτοια ανατροπή. Η έκθεση
Αναφέρθηκε ο Γιάννης στην έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος, την οποία έχω σχεδιάσει να διαβάσω Σαββατοκύριακο, δεν το διάβασα ακόμα. Φαντάζομαι ότι είναι στη λογική, στη μεθοδολογία της έκθεσης Stern. Έτσι, με κάποιο τρόπο. Λοιπόν, η έκθεση Stern, που συντάχθηκε από το κόστος, ας πούμε, της κλιματικής αλλαγής, συντάχθηκε από έγκυρους οικονομολόγους και ήταν μια τομή. Γιατί για πρώτη φορά δόθηκαν κάποια νούμερα και είπανε, παιδιά, θα μας κοστίσει τόσο, ας πούμε, αυτή η εξέλιξη, ενώ η αντιμετώπιση της θα μας κοστίσει πολύ λιγότερο. Η έκθεση αυτή, η οποία έχει κάνει ένα συμβιβασμό με την προβληματική της αποανάπτυξης και λέει, okay, μπορούμε να συνεχίσουμε μία ανάπτυξη, αλλά λίγο πιο αργή και θα καταφέρουμε να το ελέγξουμε αυτό το φαινόμενο. Έχει ορισμένα πολύ σοβαρά προβλήματα και σοβαρές αδυναμίες. Ποσοτικοποιώντας το κόστος της κλιματικής αλλαγής, λέγοντας ότι είναι τόσο του ΑΕΠ ή τόσα δις, όπως ανέφερε ο Γιάννης προηγουμένως, βγάζει από το παιχνίδι, θα μπορούσε κανείς να πει, από τη συζήτηση, τα συγκεκριμένα ζητήματα τα οποία ίσως και σίγουρα για πάρα πολλές περιπτώσεις δεν πρέπει να αντιμετωπιστούν με μια λογική κόστους μελλοντικού και ενός διλήμματος αν θα πληρώσουμε σήμερα ή θα αφήσουμε τους άλλους να πληρώσουν αύριο αυτό το κόστος, ένα κλιματικό ποσό, αλλά είναι αναγκαίο να αντιμετωπιστούν ως προβλήματα τα οποία έχουν αυτοτέλεια, για τα οποία οι κοινωνίες και η κάθε κοινωνία πρέπει να πάρει συγκεκριμένες αποφάσεις τώρα. Η αναδάσωση, ας πούμε, στην Ελλάδα ή σε οποιαδήποτε χώρα, που η αναδάσωση αποτέλεσε σε όλη την ιστορία της ανθρωπότητας ένα πρόβλημα, σε πάρα πολλές κοινωνίες, γιατί να τις βάλουμε ένα κόστος και να πούμε ότι μπορεί να γίνει τώρα σε κάποιο βαθμό, να τα αφήσουμε για αργότερα κλπ. Ίσως θα ήταν πιο φρόνιμο να αποφασίσουμε ότι πρέπει να γίνει το συντομότερο. Έτσι. Δεν υπάρχουν όμως στην πραγματικότητα, στις σημερινές κοινωνίες, οι δυνατότητες να συζητηθεί, πρώτα απ' όλα να αξιολογηθούν τα προβλήματα αυτά στις λεπτομέρειές τους, με ένα συστηματικό τρόπο, να σχεδιαστούν οι λύσεις και να εφαρμοστούν πολιτικές. Ακόμα και οι πολιτικές οι οποίες εφαρμόζονται σήμερα, η πολιτική της Ευρώπης για τα αέρια του θερμοκηπίου, είναι μια πολιτική που είναι αμφίβολο σε ποιο βαθμό εφαρμόζεται πλήρως. Δεν ξέρουμε ακριβώς ποια είναι τα αποτελέσματά της. Υπάρχει μια συζήτηση για το κατά πόσο τα ποσοστά τα οποία προβλέπονται είναι τα σωστά ή μήπως πρέπει να υπάρχουν να είναι μεγαλύτερα. Υπάρχει δηλαδή μια σύγχυση που αν πάμε στα ειδικότερα θέματα και ξεφύγουμε από το μεγάλο ζήτημα της κλιματικής αλλαγής και πάμε στην ιστορία των υδάτων πόρων, των δασών, των θαλασσών, της αλληλείας και ούτω καθεξής, βλέπουμε ότι επικρατεί μία σύγχυση και δεν φαίνεται σήμερα οι κυρίαρχες κοινωνικές δυνάμεις, τα θεσμικά πλαίσια που υπάρχουν, ακόμα και οι επιστημονικές ομάδες οι οποίες συνδέονται με τα κέντρα εξουσίας, δεν φαίνεται ότι βρίσκονται σε μία πορεία για την αντιμετώπιση και πριν από αυτό ακόμα για μια πιο συστηματική αξιολόγηση αυτών των προβλημάτων και των μέτρων που πρέπει να ληφθούν. Εγώ αυτό που λέω λοιπόν και αυτό που ήθελα να υπογραμμίσω σε αυτή την συζήτηση, ότι όταν περνάμε από μια οικονομία η οποία θα πηγαίνει προς τη μεγέθυνση και ελπίζουμε ότι θα λύνει κοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλήματα, θα περνάμε από αυτό το σχήμα σε ένα σχήμα που λέει ότι έχουμε κατά προτεραιότητα να λύσουμε περιβαλλοντικά προβλήματα
Έχουμε επομένως μία στασιμότητα ή και από ανάπτυξη. Αυτό μας δημιουργεί κοινωνικά προβλήματα τα οποία και αυτά κατά προτεραιότητα πρέπει να λύσουμε και όλο αυτό πρέπει να προσαρμοστεί. Περνάμε πλέον στην ανάγκη και γι' αυτό αναφέρομαι στον τίτλο στο νέο ρόλο των κινημάτων. Περνάμε πια στην ανάγκη μιας ενεργοποίησης της κοινωνίας, κάτι το οποίο νομίζω ότι δεν θα σας φανεί σε ένα τέτοιο ακροατήριο, δεν θα φανεί καθόλου παράξενο, είναι τελείως στην λογική τη δική σας κάτι τέτοιο. Μια ενεργοποίηση της κοινωνίας, μια ικανότητα σε τοπικό επίπεδο να γίνουν προτάσεις, να γίνουν αξιολογήσεις, να ληφθούν αποφάσεις. Περνάμε πια σε μια γενίκευση, θα μπορούσε να πει κανείς, ενός σχήματος άμεσης δημοκρατίας, γιατί χρειάζεται να γίνουν όχι μόνο προτάσεις, να γίνουν συμβιβασμοί, να μεταφερθούν πόροι από κάποιες δραστηριότητες σε κάποιες άλλες. Για παράδειγμα, στον χώρο των συνδικαλιστικών, στον οποίο εγώ κατά κάποιο τρόπο ανήκω, χρειάζεται δραστηριότητες οι οποίες είναι προσανατολισμένες στο λιγνίτι, στο πετρέλαιο, να περάσουν στις ανανεώσιμες πηγές, να αλλάξουν ειδικότητες, να αλλάξουν όλα αυτά. Δηλαδή, χρειάζεται να γίνουν μεγάλες αλλαγές μέσα στην κοινωνία, που δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή με βάση τους υπάρχοντες θεσμούς και τους μηχανισμούς κοινωνικής διαπραγμάτευσης, δεν μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε. Χρειάζεται να αναδειχθούν μέσα στους χώρους σε τοπικό επίπεδο, στους χώρους των εργαζομένων, να αναδειχθούν οι δυνάμεις αυτές, οι προτάσεις επομένως, οι προτάσεις διαπραγμάτευσης και συνεννόησης, οι οποίες θα επιτρέψουν να περάσουμε πια σε μια άλλη περίοδο, σε μια άλλη προσέγγιση, όπου προέχει η γνώση των προβλημάτων, οι προτάσεις οι οποίες σέβονται το περιβάλλον, σέβονται την κοινωνία και όπου προέχει η δημοκρατική διευθέτηση αυτών των προβλημάτων σε ένα γενικευμένο επίπεδο. Μιλάμε, το είπα και στην αρχή, για σημαντικές αλλαγές. Από ό,τι καταλαβαίνω, δεν νομίζω όμως ότι μπορούμε να λύσουμε αυτά τα προβλήματα χωρίς οι κοινωνίες μας να περάσουν σε μια τέτοια ρότα, σε μια δραστηριοποίηση σε όλα αυτά τα επίπεδα για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν όλα αυτά τα θέματα στα οποία αναφερόμαστε σε αυτή τη συζήτηση. Αυτά. Ευχαριστώ.